Σε ένα άλλο ζήτημα που ενδιαφέρει πολλούς, ανακοινώθηκαν σήμερα από τον Υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα οι λεπτομέρειες για το ποιοι δανειολήπτες θα επιδοτηθούν για την πρώτη κατοικία τους. Πρόκειται για το λεγόμενο πρόγραμμα Γέφυρα και ο Βασίλης Πανός θα μας πει ποιοι θα ωφεληθούν και πόσο, Βασίλη. Ματίνα, εντός της ημέρας αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή το σχετικό νομοσχέδιο, το οποίο θα έχει εφαρμογή από τις αρχές Αυγούστου. Αφορά όσους έχουν λάβει δάνειο, είτε σταγαστικό είτε επιχειρηματικό, με εγγύηση την προστασία της πρώτης, με την πρώτη τους κατοικία. Αυτοί όλοι θα επιδοτηθούν λοιπόν για 9 μήνες, είτε το δάνειό τους είναι κόκκινο, είτε είναι ενήμερο, είτε είναι υπερήμερο. Αφορά εργαζόμενους σε πληγήσεις επιχειρήσεις, ανέργους, ελεύθερους επαγγελματίες, μεταξύ άλλων επιχειρηματίες, οι οποίοι βίωσαν μείωση των εσόδων τους κατά 20%. Όσων εντάσσονται στο μηχανισμό συνέργεια. Να δώσουμε λοιπόν λίγο μια εικόνα να καταλάβουμε τι σημαίνει αυτό το πρόγραμμα. Μιλάμε για τα εξυπηρετούμενα δάνεια, τα οποία θα λάβουν επιδότηση δόσης έως 600 ευρώ. Τα κριτήρια ποια είναι? Αξία κατοικίας έως 300.000 ευρώ. Υπόλοιπο δανείου έως 300.000 ευρώ. Οικογενειακό εισόδημα έως 57.000 ευρώ. Αυτό αφορά μια πενταμελή οικογένεια. Καταθέσεις έως 40.000 ευρώ και αξία περιουσίας έως 600.000 ευρώ. Άρα, όσοι εξυπηρετούν το δάνειό τους και έχουν αυτά τα εισοδηματικά και οικογενειακά κριτήρια, πληρούν αυτά τα εισοδηματικά κριτήρια, μπορούν να επαχθούν στο πρόγραμμα και να επιδοτηθεί η δόση του δανείου τους. Μάλιστα, να δούμε τον Υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα. Εντάσσονται φυσικά πρόσωπα, εργαζόμενοι σε κλάδους που έχουν πληγεί, άνεργοι που λαμβάνουν έκτακτη στήριξη, ελεύθεροι επαγγελματίες σε πληγέντες κλάδους, φυσικά πρόσωπα με σημαντική μείωση του μηνιαίου μισθού τους, επαγγελματίες που παρουσίασαν μείωση της εμπορικής δραστηριότητάς τους, δηλαδή παρουσίασαν μείωση του ΦΠΑ άνω του 20%, λαμβάνοντας υπόψη το δεύτερο τρίμηνο του 20 σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο του 19.